εκ των οποίων 3 τρίποντα που δημιούργησαν και τη μεγάλη διαφορά των 29 πόντων στο σκορ. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα μέσα από τόσα προβλήματα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά όσο αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Ήταν ένα μάτς που δεν το πολύ υπολογίζαμε να κερδίσουμε, ασχέτως τη γράφανε οι εφημερίδες κτλ. Και κοιτάμε προς την Ηρακλή. Και πάλι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Και να ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με την. Τον Μυριούνι, προηγουμένως όμως ο Χρήστος Χριστοδούλου που είναι στην αρχική πεντάδα των γηπεδούχων έχει υποπέσει σε φάουλ. Μαζί μας πάντα ο Μιχάλης Κυρίτσης, αυτά τα. Οι πρώτες αυσιμαχίες τι σημαίνουν. Ναι, Θόδωρε, σήμερα στα μαζί, το σκορ λοιπόν παραμένει 31-29, έχουμε και τεχνική ποινή. Έγινε αυτή τη σούνα για να μπουν μέσα οι παίκτες. Η πρώτη σκορ, λέει ο κύριος Βορεάδης, ζουν με τον ψηλό τους οι παίκτες του Πανιωνίου και μάλιστα πετυχαίνουν καλάθι και κερδίζουν φάουλα από τον Βράνκοβιτς, ο οποίος φτάνει τώρα το τρίτο του φάουλ είναι αυτό του Στόιαν Βράνκοβιτς. Ο Στόκς, ο κύριος Μίσας, πολύ έξυπνα έχει δώσει εντολή να πάνε πάνω στον Βράνκοβιτς. Με τον τρόπο, όπως είπαμε προηγουμένως, θα επέλθει φθορά και θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στο Παναθηναϊκό αν ο Βράνκοβιτς κάνει το τέταρτο ή το πέμπτο φάουλ του. Μια βολή από τον Στόκς είναι airball, η μπάλα απ' έξω υπέρ του Παναθηναϊκού αφού δεν χτύπησε πουθενά. Και επαναφέρει ο Κούσμα δίνοντας τον άλλο εστονό, τον Σοκ. Ο Αγγέλου τώρα πάνω στον Σοκ, τον Κούσμα έχει ο Τέρνερ. Ο Γιαννάκης τρέχει στον Γκάλι, ο Γκάλης όμως θα κάνει το σούτ, χωρίς όμως να ευστοχίσει, ο Γκάλης γρήγορα στον Τέρνερ. 43-30 υπέρ του Τσιπίτα Πανιωνίου. Ο Φάνης Χριστοδούλου μια reverse pass στον Στόκς. Out υπέρ των γηπεδούχων, λέει ο κύριος Βορεάδης. Το φάουλ του Τέρνερ που κοιτάξτε εδώ που σηκώθηκε για να κόψει τον Βράνκοβιτς, εντυπωσιακό. Και δύο κάποιος άλλος για τεχνική ποινή και κατοχή πάλι στον Παναθηναϊκό η μπάλα. Ο κύριος Παυλίσεφς αυτή τη στιγμή προβληματίζεται, η άμυνα του είναι πολύ ανοιχτή και δημιουργούνται εύκολες προϋποθέσεις για τον Πανιόνιο να σκοράρει. Σε προσπάθεια τριών πόντων και ισοφαρίζει 47-40. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Henry Turner. Παρά το μαρκάρισμα το ασφυκτικό από τον Βράνκοβιτς, ο Turner βρίσκει τον τρόπο πέφτοντας να πετάξει την μπάλα στο καλάθι. Είναι κάτι που μόνο ο Νίκος Γκάλης μας έχει συνηθίσει. Παιχνιδιασμός τον Turner που κόβεται όμως καθαρά από τον Βράνκοβιτς. Ξεσηκώνονται οι οπαδοί του. Δημιουργήσει. Πέρασε στο Στόξ, εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή πραγματικά η αντίδραση του Στόκς με το κάρφωμά του. Κάνει το σκορ 60-53. Δείτε και πάλι τι έγινε εδώ με την ασίστ του Γιαννάκη, την backdoor. Όλα αυτά όμως, Θόδωρε, ξεκινήσαν από την εκπληκτική άμυνα του Φάνου Χριστοδούλου στο Βολκόφ, η οποία τον ανάγκασε να κάνει λάθος. Κοιτάξτε εδώ την διεκδίκηση της μπάλας από τον Παταβούκα. Ο Στόκς φυσικά και κερδίζει το τζάμπολ, ψάχνει να εδώ το κόψιμο. Εντυπωσιακό παρά το πολύ υψηλό Αλμπολκόφ στη γραμμή των φάουλ. Εξήνω με τον Γκάλι. Να δούμε και πάλι εδώ γίνεται το φάουλ. Η μπάλα χτυπάει ταμπλό Στεφάνη και τη διώχνει φυσικά και κανονικά ο Τέρνερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Πραγματικά, κακώς, πολύ κακώς μετράει. Θέλει να καρφώσει. Τελικά έχουμε φάουλ του Ουκρανού. Και πρέπει να είναι το πέμπτο του. Όχι, είναι το τέταρτο. Και δεν είναι του Βολκόφ, είναι του Βράνκοβιτς. Ναι, από λένε πίσω. Οι διαιτητές. Ναι, από πίσω. Τέταρτο και για τον Βράνκοβιτς. Κόβεται και αυτός από τον Σοκ, κλέβει ο Αγγέλου. Και ο Γκάλης θα φτάσει στο lay-up χωρίς να τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρνει και ο Σοκ, είναι φοβερό. 29 δευτερόλεπτα, 66-65. Χάνονται σίγουρα καλάθια. Φάσεις NBA. Φάσεις NBA με πολύ ωραίες αμυντικές προσπάθειες. Και φάουλ τώρα του. Δείτε το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου στις 7 και 4 τον αγώνα Παπάγου ΑΕΚ. Ο νεοφώτης Α1, αθλητικός σύλλογος Παπάγου, είναι αίτητος στο γήπεδό του. Η αναγεννημένη όμως ΑΕΚ θα επιδιώξει και δεύτερη εκτός έδρας νίκη.
Παπάγου ΑΕΚ. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στις 7 και 4 σε απευθείας μετάδοση μόνο από την ΕΤ 1. Για τις βολές είναι άστοχος ο Βράνκοβιτς στο rebound. Σοκ. Τρέχει ο Γιαννάκης. Δεν κάνει όμως φάουλ. Κούσμα. Και φάουλ τώρα από τον Γιαννάκη. Και βεβαίως η τύχη θα βοηθήσει από εδώ και πέρα για τον τελικό νικητή. Να εδώ φαίνεται η ψυχολογία. Είναι και αυτός άστοχος όπως προηγουμένως ο Γιαννάκης και έχουμε φάουλ του Βολκόφ πάνω στον Φάνη Χριστοδούλου. Είναι φοβερό, είδα. Αγγέλου μιλάει με τον Γκάλη και κάτι του ζητάει εκεί να απομακρυνθεί προφανώς για να μην ενοχλεί τον Φάνη Χριστοδούλου, τον αρχηγό του Πανιωνίου. Άστοχος και ο Φάνης. Γίνεται ένας πόλεμος δέντρων. Ο Φάνης τελικά, ο σοκ που δίνει στον Βράνκοβιτς, ο Κούσμα βγάζει στον Γκάλη 4 δευτερόλεπτα. Κόβει εντυπωσιακά ο Τέρνερ 2-1. Κρατάει ο Αγγέλου. Φοβερό το τι συνέβη. Ο Τέρνερ κουκέται μόνο του. Το τι γίνεται στις εξέδρες δεν περιγράφεται. Μπαίνει ο κόσμος μέσα. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί του Τσιπίτα.